Φτάζουμε 18K YouTube. Μπράβο. Sorry. 18145. Καλημέρα στον υπέροχο κόσμο του YouTube. Ελπίζω να είστε όλοι τέλεια. Για όσους από εσάς δεν με ξέρετε, είμαι ο οικοδεσπότης του The Vegetarian. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα ξεκινάμε την ημέρα μας πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Η ώρα είναι 8.30, τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Εγώ σηκώθηκα και είδα ότι δεν είχα ούτε πρωινό ούτε μεσημεριανό, όχι μόνο για σήμερα, αλλά και για τις υπόλοιπες μέρες. Εάν είσαι καινούργιος στο κανάλι, γι' αυτό λοιπόν μπορώ να κάνω ένα full day of fitting που ξέρω πόσο πολύ σας αρέσουν, να το ανεβάσουμε και επίπεδο ποιοτικά. Εάν είσαι καινούργιος στο κανάλι, μην ξεχάσεις να πατήσεις subscribe για να φτάσουμε τους στόχους μας στους 20.000 subscriber. Εννοείται να σπάσεις το like ώστε να μπορέσει ο αλγόριθμος να βοηθήσει αυτό το βίντεο να εξελιχθεί και να το δει ακόμα περισσότερος κόσμος. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments σε μελλοντικά full day of fitting τι θέλετε να σας δείξω να φτιάχνετε και θα το κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε τώρα να πάμε μέσα στα μάξι μόλις ζεστάθηκε και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και έχουμε πάρει baby πατάτες, ντομάτες, γαλοπούλα και κασέρι για πρωινό εννοείται και για βραδινό για να κάνεις μαζί με μελέτα. Τριμμένο κασέρι γιατί θέλω να φτιάξω σπιτική πίτσα. Άμα δεν έχεις τσεκάρει συνταγή, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Αβοκάντο που επιτέλους βρήκα καλά αβοκάντο. Μπιφτέκι κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλο, κοτοπουκές χωρισμένες σε μερίδες, παϊδάκια κοτόπουλο και χοιρινά μπριζολάκια. Βρήκα σε προσφορά τορτίγες, γι' αυτό πήρα και 4 πακέτα και πήρα λευκά και μαύρα bagels. Και τελευταίο 1 κιλό γιαούρτι. Βρήκα επίσης και μείγμα για μάφιν το οποίο θα φτιάξουμε τώρα πριν από το πρωινό ώστε να μπορέσει να ετοιμαστεί καθώς τρώμε το πρωινό μας. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με τα muffins. Με το που το είδα τα λιγουρεύτηκα. Με το που ανοίξουμε τη συσκευασία μας θα βγάλουμε ένα φακελάκι το οποίο είναι το mix των muffins. Και άλλο ένα φακελάκι που έχει μέσα υποτίθεται τη σοκολάτα θα υποθέσω. Αλλά και τα φορμάκια τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να τα βάλουμε μέσα. Θα πάρουμε ένα μεγάλο μπολ και θα σπάσουμε μέσα 2 αυγά. Θα ανακατέψουμε λίγο τα αυγά μαζί. Και τώρα θα ανοίξουμε το μείγμα μας και θα το βάλουμε μέσα. Ένα σκουπ πρωτεΐνη από τη Jim Beam. Ό,τι συμπληρώματα διατροφής θέλετε ή ρούχα προπόνησης μπορείτε να μπείτε jimbeam.gr και να βάλετε κωδικό DEVE5 για να έχετε έκπτωση. Θα ανακατεύω όσο περισσότερο μπορώ αυτά μαζί, δηλαδή το αυγό και το μείγμα μας. Ωραία. Θα προσθέσουμε 125 ml νερό και 100 ml ηλιέλαιο. Τα ανακατεύω πολύ καλά, όσο πιο αργά μπορώ, μέχρι να γίνει ένα το μείγμα μας και μετά θα ξεκινήσουμε να το ανακατεύουμε πιο γρήγορα ώστε να μπορέσει να γίνει κρεμμόδες. Άμα χρησιμοποιείτε μίξερ, θα γίνει ακόμα πιο εύκολο. Απλά επειδή εγώ είμαι beast, θα το κάνω έτσι. Βλέπετε σε αργή ταχύτητα, ανακατεύεται καλά, αλλά φαίνεται ότι έχει φαίνεται λες και έχει κομματάκια ακόμα μέσα. Αυτό λοιπόν θα αυξήσουμε λίγο την ταχύτητά μας τώρα. Τώρα το μείγμα μας έχει γίνει αρκετά πιο κρεμμόδες. Οπότε λοιπόν θα πάρουμε το πέτρινο φορμάκι μας. Θα το γεμίσουμε μέσα με αυτά εδώ πέρα τα χαρτάκια τα οποία είναι αντικολλητικά, δηλαδή είναι αντικολλητικό χαρτί το οποίο θα το βάλουμε μέσα στα φορμάκια ώστε να μην χρειάζεται να βάλουμε ούτε βούτυρο ούτε αλεύρι. Με ένα κουτάλι θα πάρω τώρα και θα γεμίσω ένα-ένα τα φορμάκια μου. Επειδή είμαι λίγο πιο τεμπέλης θα πάρω μια μεγάλη κουτάλα για να τα γεμίσουμε πιο γρήγορα. Αυτό είναι. Τώρα μάλιστα. Και δεν αφήνουμε τίποτα και γεμίζουμε μέχρι και το τελευταίο και έχουν βγει όλα τέλεια. Και εφόσον λοιπόν είναι έτοιμα θα τα βάλουμε στο φούρνο στους 175 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά και όλα θα έχουν βγει τέλεια, τόσο και με κραγούν. Τώρα για τα υπόλοιπα κόλπα που θα είναι το πρωινό μας θα πάρουμε τορτίγες, θα πάρουμε και γαλοπούλα αλλά θα πάρουμε και γκούντα για να φτιάξουμε το πρωινό. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το αβοκάντο και τι θα κάνουμε, θα το κόψουμε στη μέση, είναι λίγο σκληρό που σημαίνει ότι είναι άγουρο, κρατήσουν μερικές μέρες και θα το ανοίξουμε. Ορίστε, πανέμορφο. Βγάλουμε το κουκούτσι. Αν θέλετε να το φυτέψετε, προσέξτε να μην τραυματίσετε. Εμείς δεν θέλουμε τώρα. Αστεροειδή. Και τώρα, έτσι που το έχω ξεφλουδίσει χάλια μαύρα, θα το κόψουμε σε φετούλες. Το αβοκάντο έχει πάρα πολύ καλά λιπαρά. Οπότε λοιπόν, καλό είναι να το βάλετε στη διατροφή σας. Στην αρχή μπορεί να μην σας αρέσει η γεύση, αλλά αν το δοκιμάσετε μία-δύο φορές θα δείτε ότι θα σας αρέσει. Θα πάρουμε δύο τορτίγες. Μία φέτα γκούντα, μία φέτα καπνιστή αλοπουλά. Μερικές φέτες αβοκάντο. Το μισό δηλαδή. Θα διπλώσουμε τη μία μεριά, θα διπλώσουμε και την άλλη. Θα το πατήσουμε λιγάκι προς τα κάτω. Θα πάρουμε τον πάτο, θα διπλώσουμε μία και θα κρατήσουμε με τα δάχτυλά μας τα αυτιά που θα πάνε να πεταχτούν προς τα έξω. Και σιγά σιγά από εδώ που είναι θα το τυλίξουμε.
Το πατάω και μία με το χέρι. Είναι ζωντανό. Τα αφήνω στην άκρη. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία με τη δεύτερη τορτίγια. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν βάζεις μαγιονέζα. Δεν τρώω μαγιονέζα. Γιατί δεν βάζεις μουστάρδα. Μουστάρδα θα μπορούσα να βάλω, αλλά τώρα στο πρωινό μουστάρδα. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο. Διπλώνω μία μεριά, δεύτερη μεριά. Τα πατάω λίγο. Διπλώνω λίγο από τον πάτο. Κρατάω τα αυτιά και σιγά σιγά το τυλίγω. Τα παίρνουμε τώρα αυτά και τα βάζουμε μέσα σε ένα τηγάνι μέχρι να λιώσει το κασέρι και να ζεσταθούν καλά. Μην ξεχάσετε, θα πρέπει να είναι χαμηλή φωτιά. Και λοιπόν, εφόσον έχουμε έτοιμο, τσεκάρετε εδώ, έχουμε υπέροχα muffins, ορίστε. Από πίσω έχουμε την τορτίγια μας. Τσεκάρετε εδώ πόσο όμορφη είναι τώρα που έχει φρεγανιστεί κιόλας. Για εδώ. Αυτό θα είναι και το pre-workout, θα σας βάλω και πάνω τις θερμίδες τις οποίες έχουν όλα αυτά μαζί. Τρώμε αυτό και θα πάμε να κάνουμε προπόνηση. Τσέκα εδώ, πόσο όμορφο μπορεί να είναι. Θα σας κλείσω από εδώ και θα σας ανοίξω όταν θα φύγουμε να πάμε για προπόνηση. Και λοιπόν, έχουμε φτάσει στη σχολή. Ήρθε η ώρα να κάνουμε προπόνηση. Αλλά πριν από αυτό, πάρουμε λίγο pre-workout. Συγχωρείτε για το φωτισμό. Λίγο pre-workout για να πιούμε. Έχω να δοκιμάσω ένα καινούργιο πρόγραμμα γυμναστικής σήμερα, το οποίο έφτιαξα μόνος μου. Και θέλουμε καλό boost. Θέλουμε καλό boost. Μετάλλια πίσω και δεν είναι καν όλα. Γενικά θέλω να σας πω για ένα challenge το οποίο έχω ξεκινήσει και σας κάνω και βίντεο, το οποίο όμως μπορεί να πάρει αρκετές μέρες για να ολοκληρωθεί, γιατί προσπαθώ να το κάνω όσο το δυνατόν πιο καλό γίνεται. Δηλαδή να είναι, μπορεί να είναι και το top βίντεο που θα έχω στο κανάλι μου. Ξεκινήσει ένα challenge το οποίο κάνω κάθε μέρα κατακόρυφο και προσθέτω κάθε μέρα ένα δευτερόλεπτο. Θα είναι δύσκολο, πιστεύω όμως πως θα το καταφέρουμε. Θα σας εξηγήσω και μέσα στο βίντεο πώς το έχω μέσα στο κεφάλι μου και πώς θέλω να βγει. Πρώτη φορά βάζω τέτοιο στόχο, γι' αυτό λοιπόν πάτα subscribe για να μείνεις συντονισμένος και να μην χάσεις αυτό το επικό βίντεο που θα έρθει. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να πάρουμε το πρι μας, να το βάλουμε στο μπουκαλάκι μας και να σας κάνουμε και ένα physique update. Λοιπόν, let's do this! Βγάζουμε footer. Βγάζουμε κοντομάνικο. Και αποτελέσματα ακού μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι το φυσικό, έχουμε φάει μόνο το πρωινό μας. Βρισκόμαστε στα 96 κιλά. Νιώθω πάρα πολύ δυνατός. Νιώθω πάρα πολύ πρισμένος, σου πω την αλήθεια. Επίσης κάποιος στο TikTok μου είπε ότι... ότι πρέπει να δουλέψω λίγο παραπάνω πλάτη. Εντάξει, η πλάτη μου πρέπει να είναι πιο κομμάτια από ποτέ. Ορίστε, και άλλη μεριά. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα ένα στρώμα λίπους. Αυτό ονομάζεται ανδροειδής παξαρκία. Το πρώτο σημείο που βάζει και το τελευταίο σημείο που χάει ένας άντρας είναι αυτή εδώ πέρα η περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει και στις γυναίκες, αλλά στα ψωμάκια κυρίως. Γενικότερα δεν το βιάζω πάρα πολύ με τα 100 κιλά να τα φτάσω. Μπορώ να πω ότι έχω μείνει και στάσιμος για λίγο καιρό, δηλαδή είμαι σταθερό στα 96 κιλά, 96 και κάτι, δεν μπαίνουν όπως πριν. Αυτό δεν θέλω να το ζωρίσω και πάρα πολύ με τη μία. Τρώω κανονικά τις ποσότητές μου, αυξάνω κανονικά τις μερίδες μου. Ξέρω ότι θα τα φτάσω στα 100 κιλά. Δεν με απασχολεί καθόλου εάν θα τα φτάσω πριν το Πάσχα για να μπορέσω να χάσω μέχρι το καλοκαίρι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Ξέρω ότι θα είμαι και μέσα στο καλοκαίρι σαν τάγκς. Απλά το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο να βάλεις όγκο λόγω της ζέστης, λόγω της κίνησης, λόγω του ότι τρέχουμε από εδώ, από εκεί, συνέχεια αυτά, θάλασσες. Αυτό λοιπόν παλεύουμε. Έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί το πρι. Θα σας δείξω και μερικά πλάνα μέσα από την προπόνηση για να γουστάρετε κι εσείς. Δεν θα σας δείξω όλο το πρόγραμμα. Είναι πρώτη φορά που το κάνω αυτό το πρόγραμμα επειδή το έβγαλα. Full push. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Thank you.
Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε κοτόπουλο μαζί με πατάτα. Έχει φουλ τρεπτικά συστατικά και με δυσκολεύει. Δεν μπορώ να φάω. Δεν μπορώ να φάω άλλο, αλήθεια σας λέω. Δεν μπορώ να φάω. Νομίζω παίζει να τρώω πιο πολύ κοτόπουλο σε όλο το σπίτι μέσα. Πολύ πιτρίς που τρώνε κοτόπουλο, πρέπει να τρώω. Πόσο κοτόπουλο τρώνε αυτοί. Σε ένα μήνα πρέπει να τρώω σε μια εβδομάδα. Δεν μπορώ να τρώω άλλο, αλήθεια σας λέω. Έχω σπίτι και ένα μπέγκ. Το μόνο που μου αρέσει δηλαδή πατατούλες. Δείτε εδώ, είναι και εδώ τι έχω φτιάξει. Θες εδώ. Ό,τι καλύτερο. Έχω σκεφτεί. Μέχρι να γίνω και vegan. Το έχουμε κάνει, έχω γίνει και vegan για μία εβδομάδα για ένα βίντεο εδώ πέρα στο YouTube. Να το σκέφτηκα πολύ σοβαρά τώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ καν πώς είναι οι bodybuilderάδες που κάνουν όγκο. Τρώνε τα πάντα καθαρά, μετρημένα. Δεν σας λέω, δεν τρώω βρώμικα. Δεν τρώω βρώμικα και το επέλεξα να κάνω όγκο. Απλά τώρα κλαψουρίζω σαν μωρό. Αλλά να πω και εγώ το παραπάνω μου κάπου. Εντάξει, καλύτερες πατάτες από μένα δεν φτιάχνει κανείς. Επίσης έχω τόσο ενέργεια μετά την προπόνηση που θα κάνω και το βράδυ μαζί. Στο τελευταίο μάθημα που έχω θα κάνω και μαζί με τα παιδιά. Όχι πολλά, λίγο να παίξω. Κάνω για τα κόρυφα ακόμα. Και για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο, καθώς τρώω, θα κάνω και ένα live στο TikTok. Πάμε για 180.000, 200K. Έχουμε special video που σας έχω έκπληξη μέσα, 200K στο TikTok. Το οποίο θα κάνουμε από τρίγος και άλλο, θα έχει και μια έκπληξη μέσα. Οπότε λοιπόν, άμα δεν με ακολουθείς στο TikTok και βλέπεις αυτό το βίντεο, μπες στο link που έχω κάνει στην περιγραφή και πάντα follow. Έχω κουραστεί να μασάω όλη μέρα. Έχω κουραστεί να μασάω όλη μέρα. 5 μήνες τρώω σαν ζώο πραγματικά, καθαρά. Τρώω όμως όλη μέρα θερμίδες. Δεν τα παρατηρήσω όμως. Δεν τα παρατηρήσω γιατί έχω βάλει ένα στόχο. Όσο και να κλαίγομαι, δεν πρόκειται να το παρατηρήσω αυτό. Αυτό δεν πρόκειται να το παρατηρήσω. Έχω βάλει ένα στόχο και θα πρέπει να τον ακολουθήσω. Και εσύ, άμα βάζεις στόχους και δεν τους ακολουθείς, να ξέρεις ότι ο μόνος που κάνεις κακό είναι ο εαυτός σου. Εάν θες ο λόγος σου να έχει αξιοπιστεί, να λες κάτι και οι άλλοι να σε πιστεύουν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κρατάς το λόγο που δίνεις στον εαυτό σου. Να δίνεις μια υπόσχεση στον εαυτό σου. Θα κάνω όγκο να φτάσω 100 κιλά. Θα το κάνω. Ό,τι λες ότι θα κάνεις, να το κάνεις, να το βάζεις στόχο και να το κάνεις όσο καιρό και να σου πάρει. Αλλιώς δεν μπορείς να περιμένεις από τους άλλους ούτε να είναι ειλικρινείς μαζί σου, ούτε να σε εμπιστεύονται, ούτε να βασίζονται πάνω. Πάμε να κάνουμε live. Jesus. Λοιπόν, έχουμε τελευταίο γεύμα της ημέρας. Μέσα έχω βάλει ένα σκουπ πρωτεΐνης. Είναι γιαουρτάκι 200 γραμμάρια. Όχι, 300 γραμμάρια, με συγχωρείτε, γιαούρτι. Ένα σκουπ πρωτεΐνης, 5 γραμμάρια κρεατίνη και μία μπανάνα μέσα. Πολύ τούμπανο για βράδυ, ό,τι χρειάζεται, παιδιά. Αλήθεια σας λέω, και σημερινή ημέρα, επειδή ήταν full γιαμάτη. Ό,τι πρέπει για βραδινό. Μπήκα σήμερα και ένα δεύτερο workout pool τώρα το βράδυ. Με τα παιδιά λίγο έτσι να τους δώσω λίγο παραπάνω boost. Τέμι βράδυ, τελειώνει αύριο εβδομάδα. Αύριο θα είναι πιο πορωμένοι, οπότε. Θα σας κάνω και ένα βίντεο τώρα που έχω ξεκινήσει να παίρνω κρεατίνη. Σε ένα μήνα περίπου για να σας δείξω διαφορές. Να σας πω διαφορές, πώς μου φαίνεται τώρα που την παίρνω. Οπότε να έχετε και εσείς μια συνολική εικόνα από τη δικιά μου εμπειρία με αυτήν. Φτάσαμε 18K YouTube. Μπράβο. Ωμα, sorry! 18-145. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά που ήσασταν σε ακόμα ένα βίντεο. Άμα είστε καινούργοι στο κανάλι, ξεχνάτε να πατήσετε αυτό το κουμπί κάτω που λέει εγγραφή. Για να εγγραφείτε στο κανάλι και να φτάσουμε το στόχο μας στους 20.000 συνδρομητές. Αυτή τη στιγμή το είδα και τα έχασα, όπως καταλάβατε, γιατί φτάσαμε 18-145. Που σημαίνει ότι τα 20K είναι τόσο δίπλα. Τόσο δίπλα. Γι' αυτό λοιπόν, σπάστε το και μην ξεχάσετε να κάνεις like για να βοηθήσεις το βίντεο να το προωθήσει ο αλγόριθμος όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Βροχή τα likes. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα πούμε. Και σας ετοιμάζω κάτι ωραία βίντεο. Φιλάκια πολλά, πάπης. Επίσης θέλω να δείτε ότι έσκησα τζακέτα μου από το flex. Εδώ. Το παρατήρησα πριν. Έκανα flex και την έσκησα τζακέτα μου. Να κάνω, έχω γίνει τέρας.